Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Και ενώ οι ετοιμασίες για το γάμο της Γεωργίας με το Δημητράκη μπαίνουν στην τελική ευθεία, ο Μάρκος ανακαλύπτει ότι η Πιπίτσα δεν επέστρεψε ποτέ τα χρήματα που της είχε δανείσει ο Πάρης και έξαλλος πάει ο ίδιος να του τα δώσει πίσω. Όμως η γυναίκα του έχει κρατήσει ένα ποσό για το γάμο και αυτό τον φέρνει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Η ίδια η Γεωργία, τρομερά πιεσμένη, ψάχνει μια διέξοδο, ενώ όλοι οι φίλοι της στον παράδεισο της λένε να την άξει τα πάντα στον αέρα. Για άλλη μια φορά, παρακαλεί τον Μπάρι να τη σώσει και εκείνος της ξεκαθαρίζει πως θα είναι δίπλα της σε ό,τι χρειαστεί, αλλά δεν μπορεί να την παντρευτεί γιατί δεν είναι ερωτευμένος μαζί της. Η Πιπίτσα, αντίθετα με την κόρη της, πλέει σε πελάγι ευτυχίας και όταν ο Πάρης την επισκέπτεται και της επιστρέφει όλα τα χρήματα που της έδωσε πίσω ο Μάρκος, γίνεται ακόμη πιο χαρούμενη. Ο Μεμάς, στο μεταξύ, μαθαίνει ότι ο Πάρης και ο Αριστίδης ήταν ετεροφαλή αδέρφια και σοκάρεται. Ενώ ο Γιαμαλής δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον ιατροδικαστή, ο οποίος του λέει ότι η Ντέπη πέθανε από το ανέβρισμα που είχε στο κεφάλι και έτσι ο Άγης θα αφαιθεί ελεύθερος. Την ίδια στιγμή, η Όλγα έρχεται αντιμέτωπη με τις παράλογες απαιτήσεις του Αποστόλη, ο οποίος θέλει ή να φύγουν αυτοί και ο Πάρης από το σπίτι ή να μείνουν ξανά όλοι μαζί. Η Αμαλία έρχεται να της μιλήσει, ζητώντας της να μάθει πράγματα για την Αντιγόνη, τη γυναίκα που θεωρούσε μητέρα της. Η Όλγα, ωστόσο, της λέει πόσο υπέροχος άνθρωπος ήταν, αλλά της ξεφεύγει ότι η Αντιγόνη αυτοκτόνησε.